Όσο πιο πολύ βρίσκεσαι στο δρόμο, τόσο πιο παράξενους δρόμους συναντάς. Άλλος ο πιο στενός και άλλος ο πιο απότομος στον κόσμο, καθένας από τους 10 δρόμους της λίστας μας έχει μια ιστορία να διηγηθεί. Γι' αυτό και βρίσκεται στη λίστα με τους 10 πιο παράξενους δρόμους στον κόσμο. Ανακαλύψτε τους μαζί μας σε αυτό το βίντεο. Στο νούμερο 10, στο Σαν Φρανσίσκο και συγκεκριμένα στο Lombard Street, βρίσκουμε τον πιο φιδογυριστό δρόμο. Δεν φτάνει που είναι πολύ ανηφορικός, ο δρόμος στο Love Russian Hill της πόλης αποτελείται από 8 απότομες στροφές ή όπως λέγεται στη γλώσσα των οδηγών, φουρκέτες, που πρέπει να διασχίσει κανείς με όριο ταχύτητας μόλις τα 8 χιλιόμετρα την ώρα. Εννοείται ότι ο δρόμος αυτός είναι μονόδρομος και εννοείται ότι απαγορεύεται το παρκάρισμα. Στο νούμερο 9 πάμε στη Σκωτία και στο Ebenezer Place. Εκεί συναντάμε τον πιο σύντομο δρόμο. Με μήκος μόλις 2,06 μέτρα, κατέχει το ρεκόρ του πιο σύντομου δρόμου στον κόσμο και έχει μόνο μία διεύθυνση. Πρόκειται για την είσοδο του μπιστρό του ξενοδοχείου Μάκης. Το ξενοδοχείο εκεί χτίστηκε το 1883, ενώ το Ebenezer Place έγινε επίσημα δρόμος το 1887. Στο νούμερο 8 μεταφερόμαστε στη Νέα Ζηλανδία, όπου συναντάμε τον πιο απότομο δρόμο, το Baldwin Street. Με κλίση που φτάνει το 35% παρακαλώ, κερδίζει τον τίτλο του πιο απότομου δρόμου στον κόσμο, ενώ οι οδηγοί που παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους βάζουν τούβλα στις ρόδες από φόβο μήπως τα πάρει η κατηφόρα. Το μήκος αυτού του δρόμου είναι 350 μέτρα και δεξιά και αριστερά του είναι χτισμένα σπίτια, συνθέτοντας έτσι την πιο απότομη κατοικημένη περιοχή στον πλανήτη. Στο νούμερο 7 πάμε στον Καναδά και στο Yonge Street, όπου είναι ο μακρύτερος κεντρικός δρόμος. Ο τεράστιος αυτός δρόμος έχει μήκος 1900 χιλιόμετρα. Ουσιαστικά μιλάμε για μία απόσταση που κυμαίνεται από την Αθήνα μέχρι την Πράγα με το αυτοκίνητο, όχι την Πάργα, και συνδέει τις όχθες των λιμνών Οντάριο και Σιμκόε. Νούμερο 6 και Buenos Aires, 9 de Julio, ο φαρδύτερος δρόμος. Η πελώρια αυτή λεωφόρος έχει μήκος μόλις 1 χιλιόμετρο και πλάτος σχεδόν 100 μέτρα. Σε κάθε κατεύθυνση υπάρχουν 7 λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ πρόσφατα παραχώρησαν και λωρίδες για αποκλειστική χρήση στα λεωφορεία, τα οποία μέχρι τώρα παρέμεναν κολλημένα στην κίνηση. Στο νούμερο 5 πάμε στην Αυστραλία, όπου συναντάμε τον Highway 1, το μεγαλύτερο εθνικό δρόμο. Με συνολικό μήκος περίπου 15.000 χιλιόμετρα, πρόκειται για την μεγαλύτερη εθνική οδό στον κόσμο, που συνδέει όλες τις πρωτεύουσες σε κάθε πολιτεία της χώρας. Κατασκευάστηκε το 1955 και οι οδηγοί περνούν δίπλα από επιβλητικές ακτογραμμές, πελώριους βάλτους, δάση αλλά και ερήμους, συνθέτοντας έτσι ένα σκηνικό που θα μπορούσε να είναι βγαλμένο από τη φαντασία μας. Νούμερο 4 και Γερμανία. Sprengerhofstrasse. Ο στενότερος δρόμος λοιπόν. Βρίσκεται στην πόλη Ρότλιγκεν και στο πιο στενό του σημείο έχει πλάτος μόλις 31 εκατοστά και φτάνει ως τα 50 εκατοστά. Δημιουργήθηκε το 1727 αφού η περιοχή ανακατασκευάστηκε ύστερα από μια καταστροφική πυρκαγιά. Ωραία ανακατασκευή με 50 εκατοστά δρόμο. Στο maximum. Στο νούμερο 3 θα πάμε στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στην Γκίζα, όπου συναντάμε τον αρχαιότερο δρόμο. Ο δρόμος που οδηγούσε από τα Λατομία στα νοτιοδυτικά του Καΐρου μέχρι τη λίμνη Μόερις κατασκευάστηκε μεταξύ του 2600 και του 2200 π.Χ. και αποτελεί τον παλαιότερο λιθόστρωτο δρόμο στον κόσμο. Το μήκος του είναι περίπου 12 χιλιόμετρα και το πλάτος του είναι μόλις 2 μέτρα. Αλλά δεν έχουν τόσο σημασία τα μέτρα όσο η ιστορικότητα αυτού του δρόμου, ο οποίος είναι ο αρχαιότερος σε όλο τον κόσμο. Στο νούμερο 2 θα πάμε στον πιο μπερδεμένο κυκλικό κόμβο στη Μεγάλη Βρετανία και όπως ονομάζεται εκεί, Magic Roundabout. Για τους περισσότερους οδηγούς, τα roundabouts ή αλλιώς οι κυκλικοί κόμβοι της χώρας αποτελούν εφιάλτη, ενώ το Magic Roundabout κερδίζει επάξια τον τίτλο του πιο μπερδεμένου κυκλικού κόμβου της χώρας. Κατασκευάστηκε το 1972 και αποτελείται από 5 μίνι κυκλικούς κόμβους που σχηματίζουν ένα μεγάλο κύκλο.
οι οδηγοί πρέπει να διασχίσουν και τους 5 πριν καταφέρουν να βγουν στην έξοδό τους. What? Και φτάσαμε στο νούμερο 1, όπου μεταφερόμαστε στη Μαλαισία και το Πουτρατζάγια, όπου είναι ο μεγαλύτερος κυκλικός κόμβος. Εκεί λοιπόν, στη Μαλαισία, βρίσκεται ο μεγαλύτερος κυκλικός κόμβος στον κόσμο, που είναι περίπου 25 χιλιόμετρα νότια της Κουάλα Λουμπούρ, της πρωτεύουσας της Μαλαισίας, και έχει διάμετρο ούτε 1, ούτε 2, αλλά 3,5 χιλιόμετρα. Διατρέχει έναν καταπράσινο λόφο, ενώ οι οδηγοί δεν καταλαβαίνουν καν ότι βρίσκονται σε κυκλικό κόμβο λόγω του τεράστιου μεγέθους του. Μέσα σε αυτό τον κυκλικό κόμβο των 3,5 χιλιόμετρων θα μπορούσε ουσιαστικά να χωρέσει και ένα μικρό χωριό με 1,000 κατοίκους. Αυτά για το σημερινό Top 10 με τους πιο παράξενους δρόμους στον κόσμο. Ποιον θα θέλατε να διανύσετε εάν ήσασταν με ένα αυτοκίνητο? Έχετε συναντήσει κάτι περίεργο? Πείτε μας ό,τι θέλετε στα σχόλια, ενώ μην ξεχνάμε για like και για subscribe, γιατί έτσι βοηθάτε και το κανάλι. Να είστε καλά, μέχρι το επόμενο βίντεο τα ξαναλέμε. Φιλιά!